Εξαπατούσαν του καταναλωτέ των Χανίων πουλώντα του μαϊμού ρούχα και αξεσουάρ. Ο λόγο για τρει γυναίκε εμπόρου ηλικία 48, 37 και 26 ετών. Οι γυναίκε αυτέ έπεσαν στα χέρια όμω των ανδρών τη Υποδιεύθυνση Ασφαλεία Χανίων που πραγματοποίησαν ελέγχου στα καταστήματα εμπορία τουριστικών ειδών που διατηρούσαν στην πόλη των Χανίων. Για εσά, σα έχει τύχει ποτέ να αγοράσετε ένα προϊόν μαϊμού, Ναι, έχει τύχει. Φυσικά το επέστρεψα, δεν το Το είδα μπροστά μου, το γύρισα πίσω. Ποτέ μαϊμού όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρω μα αυτό που αγοράζω είναι μαϊμού ή όχι. Συνήθω κοιτάω να τα αγοράζω από καταστήματα που είναι έμπιστα. Από τα καταστήματα των τριών γυναικών που συνελήφθησαν, κατασχέθηκαν ήδη ρουχισμού, μαγιό, γυναικείε τσάντε και πορτοφόλια, καπέλα και φορτιστέ κινητών που ήταν από επώνυμων προϊόντων. Σα έχει τύχει ποτέ να αγοράσετε μαϊμού προϊόν, Δεν ξέρω, όχι. Μπορεί να ήταν, αλλά δεν είναι. Είμαι και πολύ ειδική στο να ξεχωρίζω τα μαϊμού από τα γνήσια, οπότε. Ξέρετε να ξεχωρίσετε ένα επώνυμο προϊόν εσείς. Ε, δεν νομίζω. Νομίζω ότι όποιο θέλει να προωθήσει στην αγορά κάτι που είναι αντιγραφή, σαφώ ε, σαφώς έχει φροντίσει να κάνει μια πολύ καλή αντιγραφή και να μην μπορούμε εύκολα να το διαπιστώσουμε. Έχεια στο θέμα πήρε όμω και ο Εμπορικό Σύλλογο Χανίων. Από τη μεριά του Εμπορικού Συλλόγου είναι καταδικαστέ αυτό το γεγονό. Κανεί δεν πρέπει να εξαπατεί κανένα και ειδικά αυτέ τι δύσκολε οικονομικέ καταστάσει που βιώνουμε όλοι μα. Πρέπει τουλάχιστον να σταθούμε στο ύψο των περιστάσεων και αυτό που λέμε, αυτό να είναι αυτό που πουλάμε και στην τιμή που πουλάμε, πρέπει να το τηρούμε και να το κάνουμε. Ε, βέβαια, δεν μπορώ να μην μπω ότι δυστυχώς σε αυτή την περίοδο δεν είναι μόνο οι απομιμήσεις προϊόντων, είναι ο πραγματικά αθέμητος ανταγωνισμός που υπάρχει μεταξύ των μεγάλων ε, μεγαλομάγαζων και των μεγάλων εμπορικών αλυσίδων με τα μικρά μαγαζιά που δυστυχώς δημιουργούν και σε τέτοια φαινόμενα που παρουσιάζονται αρκετές φορές σε τέτοια φαινόμενα. Σημειώνεται τέλο ότι η προανάκριση για την υπόθεση με τα μαϊμού προϊόντα διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων.